Με το 2019 να είναι χρονιά αυτοδιοικητικών και εθνικών εκλογών, η εσωτερική προεκλογική διαμάχη έχει επισκιάσει τις ευρωεκλογές της Κυριακής. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Ευρωβουλή είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική γενικά και για όλα τα κράτη-μέλη ειδικότερα. Κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, όπως το διεθνές εμπόριο, οι κανόνες ανταγωνισμού, οι προϋπολογισμοί και η ρύθμιση ολόκληρων κλάδων, εγκρίνονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι οι φετινές εκλογές είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για θέματα όπως το μεταναστευτικό, οι ενιαίες αγορές και το μέλλον της Ευρώπης μετά τον Brexit. Και όλα αυτά την ώρα που ο ευρωσκεπτικισμός επεκτείνεται, με τις δυνάμεις που τον εκφράζουν να αναμένεται να βγουν από αυτή την εκλογική μάχη πιο δυνατές από ποτέ. Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η χώρα μας αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια. Οπότε τα πολιτικά κόμματα έχουν καταρτήσει ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια. Στις φετινές ευρωεκλογές συμμετέχουν 40 πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων. Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι έδρες διανέμονται ανάλογα με τις ψήφους στα πολιτικά κόμματα και βάσει των σταυρών προτίμησης στους υποψηφίους του κάθε κόμματος. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα νέα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 ξεχωριστές ομάδες, με πιο ισχυρές, αυτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ακολουθούν οι Ευρωσκεπτικιστές με την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η Συμμαχία των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, η Πράσινη και άλλοι. Με την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, τα κόμματα που τον εκφράζουν θα εμφανιστούν ενωμένα, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια μεγάλη συμπαγή φωνή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σύνθεση του νέου κοινοβουλίου θα καταστήσει αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών και την ανάδειξη νέων ομάδων. Το νέο Ευρωκοινοβούλιο θα εκλέξει και τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αντικαταστήσει τον Jean-Claude Juncker. Αργότερα θα εξετάσει και θα εκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή. Το κάθε ευρωπαϊκό κόμμα έχει τον δικό του υποψήφιο για τη θέση. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει τον Manfred Weber, οι σοσιαλιστές προτείνουν τον σημερινό αντιπρόεδρο της Κομισιόν Franz Timmermans, οι φιλελεύθεροι τη σημερινή επίτροπο ανταγωνισμού Margrethe Vestager, οι ευρωσκεπτικιστές τον Jan Zahradil, οι πράσινοι την Ska Keller και η ευρωπαϊκή αριστερά τον Νίκο Κούε.